Απογοητεύτηκες καμιά στιγμή? Η απογοήτευση μου ήρθε όταν ήθελα να βάλω στόχο το 2004 στην Ολυμπιάδα, σαν δεύτερη Ολυμπιάδα της καριέρας μου και δεν μπορούσα. Λόγω τραυματισμού και λόγω μιας έτσι... δεν με βοηθούσε το σώμα μου όσον αφορά ότι είχα περάσει κάποιο πρόβλημα υγείας. Ήμουν βουλμική. Έχω ακούσει διάφορες ιστορίες για το τι παθαίνουν τα κορίτσια, τι τους συμβαίνει μάλλον στα κορίτσια τα οποία ασχολούνται με τη γυμναστική. Είναι προπονήτριες που σας πιέζουν? Είναι γενικώς όλη η κατάσταση. Δηλαδή ότι πρέπει να είσαι αδύνατη, όχι γιατί δεν δείχνεις ωραία μέσα στο ταπί που αγωνίζεσαι, απλώς επειδή το συγκεκριμένο άθλημα είναι άθλημα που κάνεις πάρα πολλές ώρες προπόνηση. Πρέπει να είσαι πολύ αδύνατη για να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις. Δηλαδή, όταν πρέπει να είσαι 20 κιλά κάτω από το ύψος σου, είσαι 1,70, πρέπει να είσαι δηλαδή 50 κιλά. Όταν φτάσεις στα 50, είναι σαν να βάζεις μετά και ήσουν 53, είναι σαν να βάζεις 3 κιλά, ας πούμε, βαράκια και να κάνεις 12 ώρες προπόνηση. Είναι πολύ επίπονη προσπάθεια για τα πόδια. Και έτσι παθαίνουμε πολλούς τραυματισμούς. Βέβαια όμως, η ομάδα δικιά μας είχε πάρα πολύ πίεση στα κιλά. Δηλαδή, έπρεπε να είμαστε συνέχεια στα κιλά αυτά. Όταν δεν έχει λίπος ο οργανισμός, ότι θα κάψεις. Είναι πολύ φυσιολογικό. Και έτσι είχαμε υπερβολική προσπάθεια, δηλαδή, για να αδυνατήσουμε. Μπορεί να είμαστε μένα για όλη την ημέρα. Θα κάνεις 12 ώρες προπόνηση, δεν μπορείς να ανταπεξέλθεις μετά. Και πώς αντέχατε? Αυτό είναι το θέμα. Ότι μερικές φορές δεν αντέχαμε. Άρα έπρεπε να φας κάτι. Έστω και το ένα μπιφτέκι, όταν είχε συνηθίσει ο οργανισμός να τρως επί μία εβδομάδα ένα γιαούρτι και ξαφνικά μετά έτρωγες ένα μπιφτέκι, θα πάχαινες, δεν υπήρχε περίπτωση. Ναι. Αυτό ήταν οι προπονήτριες. Πώς γινότανε δηλαδή, ποια ήταν η διαδικασία, πώς τρώγατε? Η διαδικασία ήταν ως εξής. Μέναμε όλοι στο Ολυμπιακό στάδιο, όπως έμεναν όλοι οι Έλληνες αθλητές. Μακριά από την οικογένειά μας. Κάναμε. Σε ηλικία? Σε ηλικία από 10-11 χρονών. Που πάει να πει ότι ήταν μόνο ένα εστιατόριο ανοιχτό. Το εστιατόριο αυτό δεν είχε ειδική διατροφή για τις αθλητές της Εθνικής. Ό,τι έτρωγε, ας πούμε, Γιάννης Παρών, έτρωγες κι εσύ. Αν είχε παστίτσιο, θα έπρεπε να φας παστίτσιο. Το παστίτσιο όμως για μας ήταν κάτι που το τρώγαμε μετά τους αγώνες μόνο. Όταν κάναμε προπόνηση και ξεκίναγε προπόνηση στις 7 η ώρα το πρωί και τελειώναμε στις 2, το εστιατόριο ήταν κλειστό. Άρα θα έπρεπε να φάμε κάτι. Τι θα τρώγαμε? Θα τρώγαμε ένα γιαούρτι, μια σαλάτα που θα φτιάχναμε στο δωμάτιό μας. Μετά ξεκίναγε προπόνηση 4 η ώρα και τελείωνε αργά το βράδυ. Αργά το βράδυ δεν μπορούσαμε να φάμε τίποτα άλλο εκτός από γιαούρτι. Αναγκαζόμασταν μερικές φορές και παραγγέλαμε απ' έξω, πράγμα που ήταν απαγορευτικό βέβαια. Άρα τι κάνατε? Άρα τι κάναμε, παχαίναμε. Ναι. Μετά υπήρχαν τσακωμοί με τις προπονήτριες γιατί παχύνατε ή γιατί είστε αυτά τα κιλά και ξεκίναγε εκεί η αντίδραση. Πάνω στην αντίδραση, όταν είσαι 12 χρονών και 13 και έχεις όλη αυτή την πίεση. Την πίεση ότι είσαι φαβορή για τους αγώνες. Την πίεση ότι πρέπει να έρθεις από τις 45 χώρες μέσα στις 6 για να πάρεις την πρόκριση της Ολυμπιάδας. Η πίεση ότι ήμασταν παιδιά και δεν είχαμε τη δυνατότητα να βλέπουμε την οικογένειά μας. Η πίεση ότι δεν είχαμε παιδική ηλικία. Είχαμε και την πίεση των κιλών. Αποτέλεσμα, μερικές μπορεί να ξεφεύγαμε. Υπήρχαν αθλήτριες οι οποίες μπορεί να κάνανε με το, τρώγανε και κάνανε με το παρόδικα. Και υπήρχε στην περίπτωση τη δική μου που μου έγινε αρρώστια αυτό το πράγμα. Εσένα πώς ξεκίνησε αυτό? Αυτό ξεκίνησε μία μέρα η οποία είχα τραυματιστεί το 1998 πολύ άσχημα στον Αχίλιο τένοντα. Είχα μείνει 4 μήνες εκτός ομάδας. Ένα μήνα ήμουνα σε νάρθηκα με πατερίτσες. Και έτρωγα... Στο σπίτι σου όμως? Στο Ολυμπιακό στάδιο. Πήγαινα προπόνηση κανονικά για να είμαι δίπλα στην ομάδα. Έτρωγα ένα γιαούρτι. Πόσο θα αντέξει ο άνθρωπος με ένα γιαούρτι? Είχα αντέξει 25 μέρες, δεν άντεχα άλλο. 25 μέρες έτρωγες μόνο ένα γιαούρτι? Ένα γιαούρτι. Και θυμάμαι ότι έτρωγα πολλές τσίχλες για να μπορέσω να μπει η ψυχολογία μου ότι κάτι μασάω. Μετά ξεκίναγα και έτρωγα σαλάτα με λίγο μπιφτέκι. Από εκεί που ο οργανισμός, όπως είπαμε πριν, είχε συνηθίσει το γιαούρτι, ξαφνικά έρχεσαι και έβαζε γεύμα ο οργανισμός.
Και άρχισα σιγά σιγά και πάχαινα 100 γραμμάρια, γιατί εμείς παίζαμε με τα γραμμάρια. 100 γραμμάρια, 200 γραμμάρια, μισό κιλό. Είχα φτάσει κάποια στιγμή να είμαι 3,5 κιλά πάνω από ό,τι έπρεπε. Δεν αδυνάτιζα με τίποτα, χωρίς υπερβολή. Δηλαδή δεν έτρωγα σοκολάτες ή κουρασάν ή κάτι απαγορευτικό. Έτρωγα μόνο το φαγητό μου. Αλλά ήταν κάτι. Δεν με βοηθούσε. Δεν βοηθούσε το σώμα μου να αδυνατήσει. Γινόταν άγχος και μου είπε μια προπονήτρια: δεν ξέρω τι θα κάνεις, κόψε το σβέρκο σου, κάνε ό,τι νομίζεις. Πόσο χρονών είσαι τότε που συμβαίνει αυτό? 15 χρονών. Και λοιπόν τι έκανες? Τίποτα. Πήγα το βράδυ στους ξενώνες, έφαγα κανονικά και μετά τα έβγαλα. Δηλαδή άρχισα και έκανα. Πήγα στο στάδιο της βουλιμίας. Ναι. Σιγά σιγά αυτό μου άρεσε μέσα μου. Ό,τι μπορούσες να φας και... Έτρωγα ό,τι ήθελα, σοκολάτες, μπισκότα, τα απαγορευμένα. Η βουλιμία είναι μία ψυχολογική αρρώστια για μένα, η οποία σε κάποια στιγμή μπορεί να ξεκινήσεις και αν κάνεις έναν εμετό την ημέρα. Μετά, επειδή σου αρέσει αυτό το πράγμα, ξεκινάς και κάνεις δύο εμετούς, τρεις εμετούς. Εγώ είχα φτάσει κάποια στιγμή περίοδο επί Ολυμπιακής χρονιάς και έκανα 6 εμετούς την ημέρα. Δεν σε είχαν πάρει χαμπάρι? Με πήρανε χαμπάρι. Οι συναθλητριές μου, οι οποίες φοβήθηκαν, γιατί τύχαινε να είμαι στους ξενώνες του Ολυμπιακού Σταδίου και οι τουαλέτες ήταν έξω από τα δωμάτια και με άκουγαν τη νύχτα το θόρυβο του εμετού. Το χειρότερο είναι να πεις ένα παιδί να το ζυγίζεις κάθε μέρα πάνω από 2-3 φορές. Δηλαδή εγώ που έχω... Έτσι γινότανε? Ναι. Ζυγίζεις 2 φορές τη μέρα? Όχι. Και 4. Πριν την πρωινή προπόνηση, μετά την πρωινή, πριν την μεσημεριανή και μετά τη μεσημεριανή. Πλάς είχαμε ζυγαριά στους ξενώνες. Και ζυγιζόμασταν συνέχεια. Αυτό είναι αρρώστια.